Παρακαλώ. Υπάρχει να φτιάξουμε και κάτι το οποίο είναι πολύ, δεν θέλει μεγάλο κόστος, αλλά νομίζω για τον Άγιο θα είναι κάτι το πολύ ωραίο. Είναι η Ευαγγελίστρια να γίνει αμοβολή. Κοίταξε το σχολείο τι ωραίο είναι. Η εκκλησία είναι πολύ ανώτερη από αυτό το πράγμα που βλέπουμε εκεί και είναι κρίμα να είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι τώρα. Κύριε Πέτρο, είστε πολύ έμπειρος στην αυτοδιοίκηση και στη διαχείριση πολλών πραγμάτων και καταλαβαίνετε ότι αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι είμαι σύμβουλος. Είμαι σύμβουλος στην αισθητική αποκατάσταση οποιοδήποτε σημείο, οποιοδήποτε χωριού και πόσο μάλλον των ναών, γιατί όλη η ζωή μας γυρίζει γύρω από τους ναούς μας, γύρω από την πίστη μας. Αλλά για να μπορέσει ένας υποψήφιος δήμαρχος ή ένας δήμαρχος να εκτελέσει έργο πάνω στην ιδιοκτησία άλλου, γιατί η εκκλησία ανήκει στην ενορία του Αγίου, τότε πρέπει να απευθυνθεί έτοιμα από τους ιδιοκτήτες, δηλαδή από την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Θα ήταν λοιπόν δική μου προσωπική υπέρβαση να προβώ σε μια τέτοια δήλωση μέσα στην προεκλογική περίοδο. Αυτό θα πρέπει να δει κατόπιν αιτήματος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και νομίζω ότι δεν θα έχει αντίρρηση κανείς στο Δήμο να προχωρήσουμε σαν τέτοιο έργο. Ήδη υπήρξε και έχει ξεκινήσει αυτό το έργο να γίνει. Εάν πας από την κάτω είσοδο, θα δεις ότι έχουμε χαλάσει τον τοίχο γιατί είχαν να έρθει τα παιδιά που η μητέρα τους κατάγεται από τον Άγιο, τα Ισβετζούριδες, οι οποίοι έχουν σκοπό και θέλουν με μικρό κόστος να το φτιάξουν αυτό το πράγμα. Και θα βοηθήσω προς αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω ότι όλη η Επιτροπή θα το δεχθεί. Ήδη υπήρχε να γίνει μια αυτή, τώρα υπήρχαν άλλοι λόγοι. Αυτά όλα που λέτε είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία μόνο ενθουσιασμό μπορεί να προκαλέσουν. Μου βάζετε στη συζήτηση μια μαγική λέξη που λέγεται συνέργεια. Συνέργεια της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, του Δήμου, ιδιωτών. Είναι μια πολύ ωραία πλατφόρμα για να υλοποιούμε έργα τα οποία ουσιαστικά είναι επωφελή για την κοινωνία. Απλά για να γίνει οτιδήποτε, το πρώτο σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι το αίτημα από την Εκκλησιαστική Επιτροπή. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι κανένα δημοτικό σύμβουλο δεν θα έχει αντίθεση σε κάτι τέτοιο. Και για μένα είναι με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά. Παρακαλώ. Α, με συγχωρείτε κυρία Δούμα. Αριστερά μου, ναι. Το έχω δημαντρώσει και ρίχνουν τα σκουπίδια μέσα και τα παίρνουν κατά καιρούς και αυτό είναι δηλαδή η φάτσα των Γιωκάμπων. Αυτό το χάλι δεν έχει ξαναγίνει. Εντάξει, να δείτε. Δεν έχει ο Αγιώκαμπος το μοναδικό προνόμιο να μετατρέπεται σε σκουπιδότοπο ένα σημείο. Η διοίκηση ευσταθεί και μετατρέπει πολλά σημεία σε όλο το Δήμο στο σκουπιδότοπο. Και πάνω στον ειδικό δρόμο και μέσα στους οικισμούς και στα χωριά μας και στις πόλεις μας και στο παραλιακό μας μέτωπο έχουν γεμίσει τον τόπο σκουπίδια. Βέβαια, στον Αγιώκαμπο κάνανε κάτι πρωτοποριακό. Ποιο ήταν αυτό? Να περιφράξουν το σκουπιδότοπο και να κρύψουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι τεχνικές, αρκετά πρωτότυπες. Βέβαια, σας λέω ότι δεν έχω την διάθεση να ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο. Το σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζονται χωροθετήσεις, αν δεν να το κάνει το Δήμο, ο Δήμος ή συνεργασία με ιδιώτες που έχουν αδειοδοτήσεις για διαχείριση στερεών, ώστε να λυθεί μια και καλή και με τρόπο σύνομο το ζήτημα των στερεών τα οποία αυξάνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά την περίοδο την καλοκαιρινή που έχουμε και αυξημένο πληθυσμό στον τόπο μας. Παρακαλώ, κυρία Καπίδου. Ναι. Η κυρία Καπίδου, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο. Κάθομαι εδώ και βλέπω το δημοτικό σχολείο απέναντι και θα ήθελα να ρωτήσω πώς σκέφτεστε εσείς να διαχειριστείτε τα χρήματα που έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών ως προς τις κτηριακές ανάγκες. Έχουμε 37 δημοτικά και νηπιαγωγεία και 7 γυμνάσια και λύκεια. Σκέφτεστε τα χρήματα να τα δίνετε στα σχολεία ή να δίνετε όπως τώρα ένα ποσοστό? Δηλαδή η πρωτοβάθμια παίρνει 8.000 το χρόνο και η δευτεροβάθμια παίρνει 7.000. Σκέφτεστε να τα αναλάβετε εξ ολοκλήρου? Αυτά είναι χρήματα για λειτουργικές και κτηριακές. Όχι.
Είναι άλλα τα οποία έρχονται για κτηριακά και άλλα για λειτουργικά. Εγώ σας μιλάω για τα 90.000 ευρώ των κτηριακών. Γιατί αυτή τη στιγμή όλα τα σχολεία είναι παλιά, έχουν προβλήματα. Εδώ το κτίριο ξέρω ότι έχει συνεισφέρει και η περιφέρεια. Με 8.000 ευρώ οι σχολικές επιτροπές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα αιτήματα των σχολείων. Κύριε Καπίδου, για να είμαστε... Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Μάλλον ο σωστός τρόπος είναι να χρησιμοποιούμε και τους δύο τρόπους. Δηλαδή, πρέπει κάθε σχολείο να έχει όσα χρήματα το χρειάζεται για να καλύπτει τις συγκεκριμένες του ανάγκες. Ένα κομμάτι αυτό. Και όταν χρειάζεται να εκτελεστεί κάποιο έργο, το οποίο και εσείς γνωρίζετε καλά, ότι κανένα σχολείο δεν μπορεί να δημοπρατήσει, δεν μπορεί να εκτελέσει έργο. Μιλάμε για μικροεπισκευές. Χαρά κάνει δημάρχου είναι να πάρει τα χρήματα της και να δεις τα προβλήματά της. Γιατί δεν εμπλεκόμαστε. Σαφέστατα δεν έχουμε σκοπό να κρατάμε τα χρήματα τα οποία ανήκουν στα σχολιά. Άρα σκέφτεστε όλα αυτά τα 90.000 να μας τα δείτε. Νομίζω έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν και γνωρίζετε ποια ήταν η άποψή μου για αυτά τα ζητήματα. Και ποια ήταν η άποψή μου και για τη διαχείριση και το μοίρασμα των χρημάτων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είμαι τελείως σε διαφορετικό τρόπο σκέψης από ότι η παρούσα διοίκηση.